Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι και στα Γρεβενά. Θα καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΑΣ, τον κύριο Χρήστο Τριγώνη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έχουμε θετικές εξελίξεις. Το φυσικό αέριο ξεκίνησε στα Γρεβενά, κύριε Αντιδήμαρχε. Άρχισαν οι εργασίες. Θετικές εξελίξεις. Για πείτε μας λίγο. Ένα έργο που το σχεδιάζαμε εδώ και πολλά χρόνια με τον Δήμαρχο τον Γιώργο Κλασταμάνη πλέον μπήκε στην φάση της κατασκευής. Είχαμε χθες την έναρξη των εργασιών στην πόλη των Γρεβενών της κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου, ένα δίκτυο που περιλαμβάνει αγωγούς 36 χιλιόμετρων, θα καλύψει όλη την πόλη και τις εργατικές κατοικίες με δύο σταθμούς αποσυμπίωσης που θα γίνουν έξω από την πόλη των Γρεβενών. Ένα σημαντικό έργο, ένα έργο πνοής, ένα έργο που θα δώσει ανάσα στην οικογένεια των Γρεβενών, στις επιχειρήσεις και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτήν την ενεργειακή φτώχεια που βιώνει η Δυτική Μακεδονία, που βιώνουν τα Γρεβενά. Είναι μια, νομίζω, πολύ σημαντική στιγμή, μια πολύ σημαντική επιτυχία όλων όσων βοήθησαν και συνέδραμαν στο να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Πάντως, βλέποντας και το δελτίο τύπου, είδαμε ότι ειδικότερα οι πρώτες, όπως λέτε, σκαπτικές εργασίες άρχισαν από την κεντρική οδό της Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη στην περιοχή της ΔΕΙΑ και του Δημοτικού Οδείου, ενώ τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουν κατά μήκος του Πάρκου των Μανιταριών και συνέχεια στις οδούς Νίκης και Φιλελλήνων. Τώρα, όσον αφορά τις εργασίες, τι θα πρέπει να προσέχουν και οι πολίτες, αλλά και με τα αυτοκίνητά τους μετακινούνται και αν θα δημιουργηθούν προβλήματα, δηλαδή όσον αφορά την περίοδο που θα γίνουν οι εργασίες. Κύριε Αντιδήμαρχε, και τι πρέπει να προσέχουν όλοι? Πρέπει να είναι προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα δελτία τύπου που θα βγάζουμε σε συνεννόηση με την εταιρεία που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου, για να ξέρουν σε ποιες οδούς θα γίνονται οι εργασίες, να απομακρύνουν για λίγο χρόνο τα οχήματά τους ώστε να διευκολύνουν και να εξυπηρετούν τα σκαπτικά μηχανήματα, έτσι ώστε σύντομα να προχωράει το έργο και να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες. Τα γνωστά, νομίζω οι φίλοι μας οι οδηγοί ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν σε ανάλογες περιπτώσεις. Το καλό με την υπόθεση είναι ότι ο κύριος υπεργολάβος είναι από εδώ, είναι Γρεβενιώτης. Ξέρει πολύ καλά και την πόλη και τους κατοίκους και την περιοχή και είναι και ένας εξαιρετικός άνθρωπος στη δουλειά του, ασχολείται με αυτό το αντικείμενο και νομίζω θα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους. Τι χρονικό περιθώριο θεωρείτε ότι μπορούμε να δούμε έστω το χειμώνα 22-23 τις πρώτες συνδέσεις, κύριε Αντιδήμαρχε? Τις πρώτες, δεν μιλάμε να καλυφθούν όλοι, να καλυφθεί όλη η πόλη των Γρεβενών, έστω τις πρώτες συνδέσεις, όπως είδαμε και στην περιοχή της Δεσκάτης το χειμώνα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα καλυφθεί όλη η πόλη φέτος το χειμώνα. Οι διαβεβαιώσεις από την εταιρεία ήταν ότι αν δεν έχουμε προβλήματα, φέτος ίσως να προλάβουμε πράγματι να γίνουν οι πρώτες συνδέσεις και να λειτουργήσει ένα τμήμα του δικτύου. Πάντως, πιστέψατε στον ενεργειακό μετασχηματισμό? Πίστεψε αυτήν η Δημοτική Αρχή, παρότι υπήρχαν οι φωνές που έλεγαν ότι λίγο δύσκολο, είναι δύσκολο το εγχείρημα του Δασταμάνη, είναι δύσκολο της Δημοτικής Αρχής, και όμως βλέπουμε ότι με την επιμονή τη δική σας, τη στήριξη της κυβέρνησης κλπ, προχωράει το φυσικό αέριο στην περιοχή. Αυτό το λέμε. Ήταν μια επιλογή και της περιφέρειας της τωρινής και της προηγούμενης. Ήταν μια στρατηγική επιλογή, ήταν ένα αίτημα της κοινωνίας των Γρεβενών, το κυνηγήσαμε και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή έβαλε πάρα πολύ πλάτη ώστε να συζητάμε σήμερα για φυσικό αέριο και η νυν περιφερειακή αρχή, παρά τις κάποιες αμφιβολίες που υπήρχαν στην αρχή, προχώρησε το έργο και σήμερα υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχει ανάδοχος, η Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης Αερίου εκτελεί το έργο και νομίζω είναι προς όφελος όλων και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια επιλογή μας που βγήκε αληθινή, όπως όλες οι υπόλοιπες, ό,τι λέμε γίνεται, πραγματοποιείται. Κάναμε πολύ αγώνα στον ενεργειακό μετασχηματισμό. Υπήρχαν φωνές, υπήρχαν αμφιβολίες. Νομίζω το αποτέλεσμα έρχεται και όλα αυτά μας κάνει να τα ξεχάσουμε. Δείχνει ότι μπορούν να γίνουν πράγματα στα Γρεβενά και εκτιμώ ότι είμαστε από τους Δήμους που είναι πρωτοπόροι στην Ελλάδα στα ενεργειακά ζητήματα. Έχουμε πετύχει να εκτελούμε έργα που θα επιφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση πόρων και στον Δήμο, στις δομές του,
αλλά και στους πολίτες, στους δημότες των Γρεβενών. Μάλιστα. Και επειδή μιλήσαμε για έργα, κύριε Αντιδήμαρχε, πριν σας φιλοξενήσω, ήταν στο κεντρικό δελτίο ο κύριος Μπιτάκης, ο Δήμαρχος Αμιντέου. Εσάς σας στείλανε οι εργολάβοι που εκτελούν διάφορα έργα στα Γρεβενά επιστολές ότι δεν μπορούμε πλέον οικονομικά να ολοκληρώσουμε έργα γιατί το κόστος έχει αυξηθεί. Υπάρχει προβληματισμός στη Δημοτική Αρχή, μήπως δούμε να σταματάνε έργα στην περιοχή, κύριε Αντιδήμαρχε, λόγω του κόστους. Κύριε Βακρατσά, το συζητήσαμε και την άλλη φορά αυτό και ο κύριος Γιατί εδώ ήρθανε τώρα έγγραφα, πήγανε δηλαδή επιστολές στη Δημοτική Αρχή Αμιντέου. Ακόμα σε εμάς δεν έχουν έρθει από τους εργολάβους που εκτελούν τα έργα επίσημες οχλήσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως προφορικές όπου μας έχουν αναφέρει ότι έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος των υλικών. Υπάρχει πρόβλημα στην προμήθειά τους και προς αυτό το λόγο την κατεύθυνση κινούμαστε όλοι ώστε να βρεθεί λύση. Πιέζουμε την κυβέρνηση να δώσει κάποιες αναθεωρήσεις όπως υπήρχαν στο παρελθόν. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Εκτιμώ ότι θα βρεθεί λύση και θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Τα έργα θα τελειώσουν. Μάλιστα. Ωραία. Και είδαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες και με ανακοίνωσή σας ήρθαν ένα σημαντικό ποσό για τον Δήμο, γύρω στις 130.000 ευρώ, όσον αφορά για να αντιμετωπίσετε τα έξοδα του χειμώνα, κύριε Αντιδήμαρχε. Φτάνουν αυτά τα χρήματα ή θα ζητήσετε επιπλέον στήριξη από την νέα κυβέρνηση τώρα, γιατί ήταν ένας δύσκολος χειμώνας. Σε ένα Δήμο με 100 οικισμούς και τη μεγαλύτερη έκταση στη χώρα, αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε χάριστοι. Εμείς θα ευχαριστήσουμε και την κυβέρνηση και τον βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Πάτση, που έχει ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Έρχονται κατά περιόδους χρηματοδοτήσεις. Εμείς θέλουμε να είναι περισσότερες, γιατί φέτος ήταν πάρα πολύ μεγάλη η διάρκεια του χειμώνα, ιδίως η διάρκεια του αποχαιρισμού. Είχαμε τρομερά έξοδα πάνω στο κομμάτι και αρκετές ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, που πρέπει τώρα να αρχίσουμε να συντηρούμε για να πάνε οι αγρότες μας να κάνουν τις καλλιέργειές τους. Καταβάλουμε κάτι δυνατή προσπάθεια. Είναι μια ανάσα αυτή η χρηματοδότηση των 130.000. Δεν είναι όμως αρκετή. Εμείς είμαστε εδώ για να ζητάμε για τον τόπο, να διεκδικούμε για τα Γρεβενά, άσχετα ποιος είναι η κυβέρνηση. Είμαστε αυτοδιοικητικοί και θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους δημότες μας. Ναι, και επειδή ανοίγει ο καιρός τώρα και θα αυξηθούν οι επισκέπτες αλλά και οι κάτοικοι στον Δήμο Γρεβενό, ο οποίος ξεπερνάει πάνω από τους 100 οικισμούς. Τι προτεραιότητες έχετε βάλει, γιατί σίγουρα από τις κακές καιρικές συνθήκες έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά και ζημίες στο δικό δίκτυο και όχι μόνο. Τι σχεδιασμό έχετε προγραμματίσει? Ήδη μην ξεχνάμε κάθε φορά από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο οι οικισμοί του Δήμου Γρεβενών σφίζουν από ζωή και ειδικά στα ορεινά, κύριε Αντιδήμαρχε. Οι βασικές προτεραιότητες είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου, γιατί είχαμε αρκετές βλάβες από το χειμώνα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ζητάμε και άλλες χρηματοδοτήσεις, γιατί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στο κομμάτι Πανόραμα, Λάβδα, Περιβολάκη, σε εκείνη την περιοχή. Έχουμε τρομερές καθυζήσεις στους δρόμους και οι οδηγοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Αναζητούμε τρόπους για να προχωρήσει η ιστορία με το δρόμο της Βασιλίτσας. Είμαστε συνόηση με την Περιφερειακή Αρχή, η οποία κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν αυτές οι απαραίτητες μελέτες που απαιτούνται για να μπορέσει κάποια στιγμή το έργο αυτό να ενταχθεί και να λυθεί το μόνιμο πρόβλημα που έχουμε προς τη Βασιλίτσα, που είναι και ο κυρίαρχος προορισμός για τα Γρεβενά, κυρίως στους χειμερινούς μήνους. Εκτός από αυτά, επενδύουμε και είμαστε στο πλευρό των πολιτών όσον αφορά την καθημερινότητα. Θα έρθουν το επόμενο διάστημα γύρω στα 60 άτομα με το πρόγραμμα κοινοφιλούς εργασίας, ώστε να υποστηριχθούν οι υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και πρασίνου, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στους οικισμούς και καλύτερη εξυπηρέτηση στους κατοίκους, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, που αυξάνονται κατά πολύ η παρουσία τους στην περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή μιλήσατε για την Βασιλίτσα, θα τα ρωτούσα λίγο πού βρισκόμαστε όσον αφορά το συγκεκριμένο έργο για το δρόμο, γιατί είδαμε τις προηγούμενες μέρες είχε περάσει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Τι γίνεται με το αστεροσκοπείο, αν έχουμε κάτι νεότερο, ότι όντως προχωράει, τι νεότερο υπάρχει? Και ένα τρίτο, είδαμε και ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες που ανέδειξαν δύο συνάδελφοι των Γρεβενών. Τώρα δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Τι γίνεται εκεί με τη γέφυρα του πόρου, δηλαδή αν έχουμε
Δεν ανήκει σε εσάς, νομίζω ανήκει στην περιφέρεια από ό,τι γνωρίζω, αλλά και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι γιατί είναι μέσα στο Δήμο Γρεβενών. Δηλαδή, αν θα προχωρήσει και αυτό το έργο, αν υπάρχει από τη δική σας πλευρά πίεση για να ολοκληρωθεί η κατάσταση, γιατί υπήρχε και μια δικαστική διαμάχη εκεί πέρα. Για ενημερώστε μας λίγο. Να τα πάρω με τη σειρά, σας είπα, για τη σειρά και να τα απαντήσετε. Για τη Βασιλίτσα, χαίρομαι που παρακολουθείτε το θέμα. Υπάρχει μια εξέλιξη, υπάρχει διάθεση από πλευράς της Περιφερειακής Αρχής να βοηθηθεί η σύνταξη των μελετών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Νομίζω ότι αυτό έχει πάρει το δρόμο του και καλά είναι το συντομότερο δυνατό να έχουμε αποτελέσματα. Εμείς είμαστε σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Αρχή και συνεργασία. Ό,τι βοήθεια χρειαστεί θα την παρέχουμε. Από και πέρα το αστεροσκοπείο υπάρχει το πρώτο έργο, το πρότυπο έργο που είναι η κατασκευή της οδού πρόσβασης. Μελετητικά ο Δήμος Γρεβενών είναι έτοιμος, έχει καταθέσει τη μελέτη. Είναι γύρω στις 600.000 αν θυμάμαι καλά. Είμαστε συνεννόηση στο Πανεπιστήμιο με το Δασαρχείο, επειδή είναι πάνω από 500.000 προϋπολογισμός του έργου. Έχει δοθεί με ένα άδεια επέμβαση από το Δασαρχείο, όμως χρειάζεται και μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι προβλέπεται από την νομοθεσία. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία μεταξύ Πανεπιστημίου και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αμέσως μετά εμείς σαν φορέας υποστήριξης του Πανεπιστημίου για το συγκεκριμένο υποέργο θα δημοπρατήσουμε και θα ολοκληρώσουμε την οδό πρόσβαση προς το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα. Για την γέφυρα του πόρου είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει μια αντιδικία με έναν ιδιώτη εκεί πέρα. Καλό είναι, νομίζω η Περιφερειακή Αρχή κάνει τις ενέργειες, απλά ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρός και δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι βέβαια αρμοδιότητά μας, νομίζω όμως ότι καλό είναι και οι δύο πλευρές, βέβαια η Περιφερειακή Αρχή θα κάνει τα νόμιμα, αλλά και ο ιδιώτης πρέπει να καταλάβει ότι κάποια στιγμή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο αυτό θα κερδιθεί από το δημόσιο και αν βάλουν όλοι λίγο κρασί στο νερό τους, νωρίτερα θα έχουν το αποτέλεσμα που αυτό θα είναι το θεμητό. Σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί να υποστηρίξουμε την Περιφερειακή Αρχή στις προσπάθειες που κάνει, εμείς θα είμαστε δίπλα της, γιατί είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλη την περιοχή των Βεντζίων. Υπάρχει επικινδυνότητα στη διέλευση των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο και νομίζω ότι το συντομότερο δυνατό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, εντάξει, δηλαδή, γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κάποιες συγκεκριμένες φορές εκεί πέρα, από όλους και από τους οδηγούς ειδικά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει κίνηση βαρέων οχημάτων στο σημείο, μεγάλων φορτηγών, αλουζονιστικών μηχανών. Τέλος πάντων, είναι ένα πράγμα που πρέπει να λυθεί. Ταλανίζει όλους μας γύρω στα 10 χρόνια. Είναι αρμοδιότητα βέβαια της περιφέρειας, το ξαναείπαμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως τα δικαστήρια καθυστερούν, όλοι τα ξέρουμε αυτά. Ο κόσμος δεν δέχεται δικαιολογίες από κανέναν, ούτε από εμάς, ούτε από την περιφέρεια, ούτε από οποιονδήποτε. Πρέπει να βρεθεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία. Μακάρι να λυθεί το συντομότερο δυνατό. Και επειδή τις προηγούμενες μέρες είχα και κάποια άλλα ερωτήματα από πολίτες των Γρεβενών και είπα κάποια στιγμή να τα θέσω και σε εσάς και, και στην περιφέρεια κλπ. Με τα πατώματα θα έχουμε κάτι νεότερο. Ποιος εμπλέκεται εκεί πέρα, πότε θα δοθούν τα οικόπεδα κλπ. Κύριε Αντιδήμαρχε, πολλά ερωτήματα τις προηγούμενες μέρες από τηλεθεατές των Γρεβενών. Εγώ πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω, αλλά με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Νομίζω είναι αρμοδιότεροι οι άνθρωποι που εκλέχτηκαν για αυτό το σκοπό, οι άνθρωποι που υπηρετούν την Περιφερειακή Αρχή, να δώσουν τις απαντήσεις. Ανήκει στην περιφέρεια, μάλιστα. Ναι, ανήκει εκεί. Είχε μείνει η ιστορία στο να μοιραστούν κάποια οικόπεδα. Νομίζω είναι 93 τον αριθμό, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Δεν έχω το φάκελο του. Ωραία, όχι, εφόσον δεν εμπλέκεστε εσείς, θα το ρωτήσουμε στην Περιφερειακή Αρχή. Θα ήθελα να απαντήσω. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι που τα ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα και θα μπορούσαν να σας δώσουν καλύτερες απαντήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και να ευχηθούμε τον χειμώνα να δούμε τις πρώτες συνδέσεις φυσικού αερίου στα Γρεβενά. Δεν ξέρω τώρα αν σας προβληματίζει και λίγο να κλείσω με αυτό. Ότι αυξήθηκε και λίγο η τιμή του φυσικού αερίου την τελευταία περίοδο λόγω του πολέμου και άκουσα και την προηγούμενη φορά και τον Δήμαρχο Φλώνα στον κύριο Γιαννάκη και της Καστοριάς ότι είναι λίγο προβληματισμένη. Κύριε Βαγρασά, προβληματισμένη για την τιμή του φυσικού αερίου είναι η παγκόσμια κοινότητα. Ναι. Δεν είναι ούτε ο Δήμος Γρεβενών ούτε ο Δήμος Φλώρινας.
Εδώ κοντεύει να την ακτήσει στον αέρα. Ε, ναι, τώρα εδώ έκλεισε τη στρόφικα στην Πολωνία και στην... Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση, το φυσικό αέριο είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας. Δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας φυσικά. Είναι πολύ πιο καθαρή από το πετρέλαιο. Βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι οι ενεργειακές κρίσεις στην ανθρωπότητα υπήρξαν πολλές φορές. Πάντοτε συνέβαιναν αυτά τα πράγματα και με το πετρέλαιο. Θα υπάρξει λύση. Σημασία και στόχος είναι ότι υπάρχει μια υποδομή που αν καθίσουμε και τα ζυγίσουμε και ρωτήσουμε ανθρώπους, παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη που έχουν φυσικό αέριο ή σε άλλες περιοχές. Είναι πιο φθηνότερο από το πετρέλαιο. Στην τιμή που έχει σήμερα, μπορεί να πληρώνουν πάλι λιγότερα από ό,τι πληρώνουμε εμείς σε πετρέλαιο. Γι' αυτό νομίζω, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η επένδυση και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι μια επένδυση όπως έγινε για παράδειγμα στη Δεσκάτη που ήταν καθαρά ιδιωτική και τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Εδώ είναι μια δημόσια επένδυση, γι' αυτό επιμέναμε τόσο πολύ, γι' αυτό υπήρξε και μια διαμάχη. Είναι μια επένδυση από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ, όπου δεν θα πληρώσουν οι δημότες τέλη σύνδεσης, θα πληρώσουν μόνο τον όποιο εξοπλισμό χρειαστεί και αυτό πάλι θα δούμε. Θα προτείνουμε στην περιφέρεια να βγάλει ένα ειδικό εξοικονομώ όπως κάνει η περιφέρεια Θεσσαλίας για συνδέσεις με φυσικό αέριο. Υπάρχουν λύσεις και για αυτά τα ζητήματα. Όλα λύνονται. Θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ την περιοχή μας και θα είναι πολύ καλύτερη και περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά από τη χρήση πετρελαίου ή οποιοδήποτε άλλο ορυκτού καυσίμου. Ωραία. Και με αυτές τις θετικές εξελίξεις να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, κύριε Αντιδήμαρχε, και για την ενημέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Yeah.